να οδηγήσει εσύ. Άντε. Θα με πας εσύ βόλτα σήμερα. Μια και είμαστε στην πόλη σου, την όμορφη. Σαν να μου κάνεις χάρη που γίνεται. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Καλά. Αυτή είναι η Μόλι. Αχ, ναι, το ξέρω, την αγαπώ. Μόλι Άρια. Ποιο δεν ξέρει τι Μόλι δηλαδή. Έχουμε ξαναγνωριστεί με το σκύλο, δεν ξεχάσει. Κάτσε γιατί εγώ οδηγώ τώρα αυτόματο τελευταία χρόνια. Όχι, Παναγία μου, θα σκοτωθούμε. Όχι, το βρήκα το σουμπλέκ. Όχι, Παναγία, το έχουμε. Το χειρόφρενο είναι αυτό. Ναι. Ω Θεέ μου, καθρέφτε εντάξει όλα. Ναι, δεν το έχω πει όλα. Μπαμ! Κάτσε λίγο το παράθυρο, έτσι να μην έχουμε τέτοιο. Αλλά δεν σκούφι. Ανοίξτε, μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο. Αλλά δεν μπορούμε να ανοίξουμε το αμάξι, το παράθυρο, γιατί. Θε να χτυπήσει, να χτυπήσει εδώ πέρα ένα τέτοιο. Γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Έλα, μπορεί να βγάλει μπλούζα να γίνει χαμούλη. Απλά πράγματα. Όχι, ρε. Γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο, δεν κατάλαβα. Μικρόφωνα, κάμερα. Α, για να μην ακούγεται. Ναι, να σου θυμίσω, γράφουμε. Επίση πρέπει να πιούμε 40 χιλιόμετρα, Παναγία μου. 40 χιλιόμετρα. Ναι, πώ ακριβώ, πιάσα δεξιά και κάτσε. Μετά θα σε δώσω πάμε με βόλτα όσο θε. Κάτσε, φτιάξω κάτι να πιάσω. Μόλι τι γίνεται, τι περιορισμοί να θυμάσαι που βάλει. Δηλαδή, βλέπει μόλι ξαφνικά. 40, πάμε με 50, πειράζει τώρα. Θέλω να μου πει πού σε πετυχαίνει επαγγελματικά. Α, πού με πετυχαίνει επαγγελματικά. Κάτι ακούμε, διαβάζουμε βασικά ότι. Καλά, αυτά που ακούμε. Ο Αντένα και τέλο πάντων σε διεκδικεί και τι θέλει να σε έχει στο πρόγραμμά του από Σεπτέμβρη, τι όχι. Σαγκούμε να νιώθω. Μόνο εντάξει. Δεν κακό να σε διεκδικούν. Είναι καλό. Αλλά αυτά τώρα είναι γυναικεία δικά σα είναι. Δεν διεκδικούν για τέτοια. Λοιπόν. Εντάξει, τα πράγματα είναι απλά. Κάτσε να βρω λίγο την πρώτη που παίρνει. Μου σου πει πάλι στο μανάρι. Τα πράγματα είναι απλά. Γενικά. Εντάξει, τελείωσα μία. Μία ωραία ομαδική συνεργασία που έκανα με τον Αντένα για κάτι που είχα σαν όνειρο για ένα σκοπό. Οπότε γίνα για τα χαρτιά. Είναι μια γραφειοκρατική κατάσταση που πρέπει να γίνει με το νοσοκομείο τέλος πάντων. Και κάποια πράγματα που είχαμε ετοιμάσει, αυτά με απασχολούν να γίνουν. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή τόσο πολύ τηλεόραση, σαν εκπομπή να την κάνω. Προσπαθώ να σου δείξω ότι δεν ξέρω σε αυτήν την κατάσταση. Θα στείλω τώρα. Λοιπόν. Να ηρεμήσω θέλω, φτιάχνω λίγο τη ζωή μου, τα μαγαζιά, ψάχνω το τατουατζίδικο δηλαδή και το καφέ κάτω λίγο, φτιάχνω, μαστορεύω πράγματα, το σπίτι μου, λίγο να μπω σε μία τάξη, ωραία τα λέω, λοιπόν, και έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, εντάξει, και με τον Αντένα, προφανώς με τον Αντένα έχει προτεραιότητα γιατί με τους ανθρώπους, εντάξει, είναι φιλική σχέση πάνω απ' όλα, έτσι, δεν είναι τόσο πολύ το επαγγελματικό σου, το ότι έχω φιλική σχέση με κάποιους ανθρώπους. Με έχουν βοηθήσει, τους έχω βοηθήσει, πιστεύω και εγώ. Οπότε, αν είναι να κάνω κάτι, θα το κάνω προφανώς με τον Αντένα. Θέλω να γίνουν ξέρω εγώ τρελά πράγματα. Οι άνθρωποι μου έχουν προτείνει κάποια πράγματα να κάνουμε. Τα συζητάω, τα σκέφτομαι. Σαν να φαντάζομαι κάτι που να είναι κοντά σε εσένα, έτσι, και σε αυτό που σου αρέσει. Τώρα ξέρεις να μην επαναλαμβανόμαστε. Γενικά νομίζω ότι. Έχω δείξει σαν άνθρωπος ότι δεν είμαι ο άνθρωπος που. Εντάξει, και εγώ είμαι και τόσο πολύ ότι πρέπει να είμαι δε και καλά στο γυαλί και να κάνω μια εκπομπή. Απλά για να κάνω μια εκπομπή. Πόσο σημαντική είναι για εσένα η φιλία, δηλαδή θα έβαζες ποτέ τη φιλία πάνω από το χρήμα. Νομίζω μας το έχεις πει και το έχεις πράξει πλούς ότι δεν το κάνεις αυτό, δεν πράττεις έτσι. Εντάξει, αλλά... να σου πω, μην κοίταξε να δεις. Έχει πολύ πλάκα η ερώτηση. Ναι, το δω, με βλέπεις. Κοίταξε να δεις η φιλία. Λίγο πιο πιο αργά. Ζητάω συγγνώμη, δεν μόνο μου πάει, είναι πολύ καλό το μάξι αυτό. Λοιπόν, γενικά η λέξη φιλία στον άντρα νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω, πολλές φορές δεν ξέρω αν έχει τόσο σημασία το ότι νιώθει ο άλλος για σένα, αλλά το τι νιώθεις πραγματικά εσύ γι' αυτό. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν φίλο σου. Οι λέξεις. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο, το πιο σημαντικό είναι οι πράξεις. Εντάξει, πρώτη είναι αυτό, έτσι. Ναι. Πάνω που λέω κάτι σοβαρό, κάτσε να βάλω και την πρώτη. Λοιπόν, νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να κρίνεις σε βάση το τι πράττεις και το τι κάνεις με τους φίλους σου και όχι με το τι λες. Δηλαδή, το να λες σε κάποιον, α, είναι κολλητός μου, είναι αδερφός μου, οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτά είναι άλλα λόγια. Ή και την κοπέλα σου ακόμα. Έχει μια κοπέλα, σε αγαπάω, σε λατρεύω και μπορεί να. Την απατάς, ξέρω εγώ, το ίδιο λεπτό. Οπότε γενικότερα νομίζω ότι κρινόμαστε γενικότερα τις πράξεις μας και όχι τα λόγια μας. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα η φιλία και αυτό αποδείχνεται καθαρά με τις πράξεις σου. Πώς τώρα... έχεις πληγωθεί από φίλους. Να σου μισό λεπτό, έχει να σου τελειώσω. Όσον αφορά αυτό για τα λεφτά και τη φιλία, γενικά
τυχαίνω με την κατάσταση που γενικά στους ανθρώπους δεν έχει να κάνει με φίλους ή τίποτα, που τους φέρνει η απληστία σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην κοιτάνε τίποτα, δηλαδή ούτε φίλους, ούτε κοπέλες, ούτε ακόμα και τους ίδιους στο οικογενειακό του περιβάλλον τους ανθρώπους. Οπότε είναι κάτι που το συχαίνω με την απληστία και έχει να κάνει πολύ με το χρήμα. Οπότε νομίζω ότι έχω αποδείξει στον εαυτό μου σαν άνθρωπος το πώς λειτουργώ και πώς σκέφτομαι. Κάτσε εγώ και την καλή να τη σκέφτω. Λοιπόν, οπότε εντάξει, τώρα τι να σου πω. Αυτό. Τι με ρώτησε, αν έχω πληγωθεί. Ναι. Χαρά μου, εντάξει, ποιο δεν έχει πληγωθεί. Όλοι έχουν στεναχωρηθεί. Πληγωθεί. Εντάξει, στεναχωριέσαι με φίλους. Λες ότι είμαι 40 χρονών. Έχει επενδύσει κάποια χρόνια με κάποιου ανθρώπου και ξαφνικά δεν λες ούτε μια καλημέρα για παράδειγμα. Οπότε δεν είναι. Κοίτα μου, εντάξει, νομίζω ότι όσο περνάει γενικά οτιδήποτε και να γίνει και η κοπέλα να είναι και φίλος να είναι και. Οτιδήποτε συνεργάτη είναι που μπορεί να λήξει κάτι, καλό είναι με τον καιρό να το ξεπερνά και να μην. Να πας παρακάτω και να μην κρατάς κακίες. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική λογική. Σε οτιδήποτε, έχει να κάνει. Ίσως επειδή μου βαρτίζει, δεν πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, οπότε τώρα η λέξη πληγωθείς νομίζω ότι δεν αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο 40 χρόνων όπως είμαι εγώ. Έχει να κάνει με το αν έχεις στεναχωρηθεί από φίλους. Σίγουρα έχω στεναχωρηθεί εγώ άνθρωπους και έχω στεναχωρηθεί και εγώ. Προσπαθείς με τον τρόπο που μπορείς και ξέρεις να διορθώνεις κάποια πράγματα ώστε να προχωράς στη φιλία σου. Αν δεν τα καταφέρεις και δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να διορθωθούν πράγματα και να αλλάξουν, εντάξει, προφανώς, ρε παιδί μου, σταματάει κάτι και συνεχίζεις τη ζωή σου. Δεν έγινε κάτι, εντάξει. Καλά, δεν σου ρωτήσατε. Τι ήθελα, συγγνώμη που σου διέκοψα τη ροή που έκανες 3-4 ευρώ, πάνω 4 και 4 δευτερόλεπτα. Sorry. Πες μου κάτι, ρε εσύ, Γιώργο, είσαι τόσο καλό παιδί όσο δείχνεις. Έλα τώρα, είσαι. Δείχνει δηλαδή, βγαίνει προ τα έξω. Τρελαίνονται οι γυναίκε σε παραλίγο. Ναι, ρε, εντάξει, έγινε καλά. Έλα, λέγε. Είμαι μεγάλο κολοπέδο. Για πε. Τι εννοεί, καλό παιδί. Εντάξει τώρα. Στα καλά και δεν χωράω, έτσι μου λέει η μάνα μου. Τι εννοεί. Καλό παιδί. Ναι, πώ το εννοεί, ρε παιδί. Είσαι, ότι είσαι εξηγημένο και καλό παιδί. Αυτό φαίνεται. Βγαίνει προ τα έξω. Αυτό βλέπω ότι φαίνεται. Βγαίνει προ τα έξω. Αλλά είσαι έτσι. Δεν μπορώ να σου πω εγώ τι είμαι, ρε παιδί μου. Αν εσύ πιστεύει αυτό το πράγμα και φαίνεται στα μάτια σου το ότι εγώ μπορεί να είμαι εξηγημένο ή ένα άνθρωπο ο οποίο είμαι ντόπιο και εγώ, εντάξει, πιστεύομαι, το ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Είναι πολύ ωραίο. Γενικά, όταν σου λένε έναν χαρακτηρισμό για τον εαυτό σου, είναι ωραίο να τον ακούς γιατί τον λέει ο άλλο. Θέλω να πω πει αν είσαι το ίδιο κάμερα και πίσω από τις κάμερες. Καλά, τώρα υπάρχει άνθρωπο που θα σου πει πες ότι είμαι διαφορετικό από την κάμερα. Δηλαδή, θα σου πει. Επειδή είσαι πολύ όχι, είμαι διαφορετικό. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί να πει την αλήθεια. Είμαι στην κάμερα όπως είμαι γενικά. Δηλαδή, θα με δει. Άμα θέλω να γελάσω, θα γελάσω. Άμα θέλω να κλάψω, θα κλάψω. Άμα θα στεναχωρηθώ, θα στεναχωρηθώ. Άμα θα χαρώ, θα χαρώ. Άμα θα νευριάσω, θα νευριάσω. Όπως είμαι κανονικά ζωή μου γενικά, έχω ένα κουσούρι. Δεν υπολογίζω πολύ το ότι γράφει κάμερα. Καμιά φορά δεν είναι πολύ καλό αυτό να ξέρει. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Ναι. Δεν είναι πολύ καλό, πίστεψε με. Θα σου λέω κάποιες λέξεις. Καμιά φορά μπορεί να σου πάρω τα κλάματα μπροστά για να σε βλέπει όλη η Ελλάδα και να μην το ξέρει. Έλα, αλήθεια. Ναι. Εκεί όμω και στη έχει κάνει, έτσι. Τι έκανα. Έγινε χαμό. Την επόμενη μέρα ξυπνούσαν όλε τι μέρε. Τρει μήνε το Μαυρίδι, δηλαδή γινόταν χαμό. Σπουδαίο βλάκα θέλα. Δεν μου έκλεγε. Δεν τι έχουμε δει καθόλου στα περιοδικά και σε αυτά. Με κάποια γυναική έπαρξη. Τι γίνεται. Τη κρύβει. Έλα, λέγε. Έλα τώρα, εντάξει, τι θέλει. Έκλεισε το κοντίσιο, συγγνώμη για να μην έχει τον ήχο. Βέβαια. Μην μου αποφύγει εμένα τι ερωτήσει. Λέγε. Λέγε. Σ' αρέσει να διατηρείς ενώ την προσωπική σου ζωή πιο low profile σε σχέση με. Κοίταξε, ρε παιδί μου, το φυσιολογικό στην προσωπική σου ζωή δεν είναι να. Φυσικά, αλλά όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που τον ακολουθεί μισό εκατομμύριο κόσμο. Ναι, τι είπε, αλλάζει κάτι σε αυτό στην προσωπική σου ζωή. Δεν αλλάζει κάτι, αλλά δεν γίνεται να μην σε έχει πετύχει κάποιο παπαράτσι κάτι κάπου. Δεν συγκοίτα να δει λίγο. Νομίζω ότι γενικά αυτά με τα παπαράτσι και τα λοιπά τα κυνηγάνε οι άνθρωποι που είναι στον χώρο αυτό. Δηλαδή το θέλουν να βγαίνουν. Να βγαίνουν προ τα έξω. Ναι, να ξέρει ότι. Σχεδόν βέβαιο ότι είναι αυτό. Οπότε, αν θέλει να το κρύψει, το κρύβει. Τώρα, άμα σου τύχει και σου κάτσει η φάση που μπορεί να είσαι με μια κοπέλα και να σε πετύχει κάποιο να σε βγάλει φωτογραφία και να το δώσει, εντάξει, μπορεί να τύχει και αυτό, αλλά και να γίνει. Εντάξει, δεν σημαίνει και κάτι, δεν έγινε κάτι. Θεωρώ ότι αν είσαι καιρό με μια γυναίκα, τόσο ώστε να λέω να μην μπορεί να κρατηθεί κάτι κρυφό, εντάξει, σίγουρα θα μαθευτεί. Αλλά το τελευταίο διάστημα δεν είμαι μια γυναίκα που να είμαι τόσο πολύ μαζί τη ώστε να. Βγήκε προς τα έξω. Οπότε προφανώς γι' αυτό δεν έχει μαθευτεί και κάτι. Πώς είναι για σένα η τέλεια γυναίκα, περιγράψε.
Αλλά καπέρα να περπατάς τα τέσσερα, δεν είναι λίγο κουνιδό. Θα τα βάλω εκεί πάνω στη συνέντευξη. Η τέλεια γυναίκα είναι... Καλά, δεν υπάρχει τέλεια γυναίκα. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Όπως δεν υπάρχει τέλειος άντρας. Για σένα. Ή να μην είναι τέλεια. Η τέλεια γυναίκα να μην είναι τέλεια. Η τέλεια γυναίκα είναι για μένα να μην είναι τέλεια. Το λέω και το εννοώ. Δηλαδή, να έχει ρε παιδί μου τα κουσούρια της. Μου αρέσουν αυτές οι γυναίκες. Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν είναι τέλειοι. Ή δεν θέλουν να παριστάνουν τους τέλους όλα. Δεν μου αρέσουν όταν έχουν ξούρι. Δεν θέλεις να μην, ξέρω, σε πρίζει, να μην σου κάνει, δεν ξέρω τι. Να μην σε πρίζει δεν γίνεται. Αυτό που λες, αυτό είναι, δεν είναι γυναίκα, είναι κάποιο άλλο, δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Είπα μήπως. Για το θέμα πρίξηματος, να κάνει... Επειδή έτσι όπως σε βλέπω, θεωρώ δεν θες να σε πρίζει και η άλλη πολύ. Δηλαδή κάνει... σε βλέπω έτσι κούλα το μου. Πολύ... Βάλα 3D. Όχι, πρώτη σου. Θα τρελαθώ με αυτό. Η τέλεια γυναίκα, να... Όχι αντικειμενικά, πιστεύω ότι η τέλεια γυναίκα σαν άνθρωπο σαν για μένα είναι να μην του ζαλίσει πάρα πολύ το κεφάλι. Τι είδες που έπεσα μέσα όμως. Ναι. Έπεσα φουλ μέσα. Όχι, δεν είναι τέλεια. Δεν υπάρχει τέλειο αυτό το πράγμα. Ρε παιδί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι να μην σου ζαλίσει το κεφάλι γενικότερα, ρε παιδί μου. Η γυναίκα έχει ένα πλεονέκτημα και μειονέκτημα μαζί. Δηλαδή ναι. Είναι 10 βήματα μπροστά. Το οποίο εντάξει είναι ρε παιδί μου μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Και το μειονέκτημα είναι ότι είναι μόνο στο μυαλό τη 10 βήματα μπροστά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όσο εσύ είσαι μια γυναίκα και σκέφτεσαι τι ωραίο μωρό είναι αυτό και πάμε σπίτι τώρα και έχεις βάλει στο μυαλό σου, άντε μέχρι να έχεις πάει ότι να κοιμηθούμε για καλιά, η άλλη έχει κάνει παιδιά μαζί σου, έχει παντρευτεί, έχει χωρίσει και όλες και απλώς το λέει σε αυτή τη μετάσταση. Μόλις, τι άποψη έχεις για το χάμο. Το βλέπεις, δηλαδή το βλέπεις τα επόμενα χρόνια, τη ζωή σου. Ο γάμος δεν ξέρω αν με βλέπει, εγώ το βλέπω, δεν ξέρω αν με καλά. Δηλαδή πώς έχεις φανταστεί τι να το κάνω το γάμο, γιατί... Σου, με 5 σκυλιά και 2 παιδιά και... Πώς καλά τώρα άμα σου πω ότι σκέφτομαι για, το, για την οικογένεια στο μέλλον θα γελάσεις. Ναι, θέλω να σκέφτομαι να, να πάρω ένα χωράφι μεγάλο, ναι. Να κάνω ένα ψηλό αποθήκη ρε παιδί μου πώς είναι εργοστασία και να μην την πάρω έτσι δηλαδή ναι. Και να έχω μέσα τραμπολίνο, ναι. Ράμπα half pipe. Ναι. Πίστα motocross. Αυτά θα μαθαίνεις τα μωρά τα παιδιά σου. Ναι, γιατί όχι. Έτσι, αυτό λέω, ναι. Να έχω σίγουρα ένα άλογο που δεν λένε με τα άλογα. Αλλά να το έχω ελεύθερο, δηλαδή μην το έχω στάβλο τέτοιο. Ναι. Να έχω χωράφι μπροστά, να έχω όλα τα ζώα. Όλα. Εσύ είσαι έξω το γιγούτο του Νόε. Εντάξει, όλα. Δεν έχω ιγκουάνα, αυτά που επιτρέπονται ενώ που υπάρχουν στα τέτοια. Ιγκουάνα επιτρέπεται. Μίλησε μου τώρα λίγο και για την ομαδάρα σου. Πες μου πόσο πορωμένος παουτζής είσαι. Για το ΠΑΟΚ. Τι να σου πω, ο ΠΑΟΚ είναι. Νομίζω ότι όποιος γενικότερα. Κάνε αυτό συμβαίνει και με όλες τις ομάδες μου τώρα και εμείς. Ο καθένας πιστεύει για το σπίτι του ότι είναι το καλύτερο. Τέλος θα πάει μπροστά. Ήδη δείχνει πολύ καλά δείγματα. Εγώ πιστεύω ότι και να το χάσει το πρωτάθλημα δεν θα είναι απογοήτευση γιατί έχει βάλει πολύ καλές βάσεις. Δηλαδή μην ξαναρχίσει πάλι την αρχή και ξυλώνουν κόσμο και κάνουν και ράνουν. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος του ΠΑΟΚ. Που κάθε φορά έβγαινε και εγώ τρίτος, τέταρτος εκεί και πάλι ξανά την αρχή. Θα κρατήσει μια ομάδα. Όπως ήταν ο Πανιόνιος τόσα χρόνια. Άμα το πάρει ΑΕΚ θα είμαι χαρούμενος πάρα πολύ γιατί παίζει ο κολλητός μου εκεί πέρα, οπότε θα χαρώ για το φίλο μου. Έτσι. Και εγώ θα κάνω γιατί. Τι ομάδα είσαι. Α, εκεί είσαι. Ναι. Έλα ρε. Ωραία, πολύ καλή ομάδα έχετε κάνει. Έχουμε κάνει. Φέτος είναι ωραίο το πρωτάθλημα νομίζω. Αυτό που φέτος βλέπουμε φέτος είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι επειδή γίνονται πολλές συζητήσεις για τη διαιτησία και τα λοιπά, κάθισα και παρακολούθησα πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Συγγνώμη, έχω ένα Volvo πίσω τριαξονικό. Ο άνθρωπος τώρα δεν πάτησε φρένο εκεί που έτρεχα. Λέει τι κάνει, τι τρελό το παιδί. Λέει, ζητάω συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Καμένα. Θεωρώ ότι επειδή λίγο παρακολουθώ, θεωρώ υπερβολικό όλο αυτό που γίνεται. Όλο αυτό ο λόγο που γίνεται με τη διαιτησία κτλ. Παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια το ποδόσφαιρο. Είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Γίνονται λάθη σίγουρα. Αλλά θεωρώ επειδή είναι γενικά κακό το. Κακό το προϊόν που έχει στο ποδόσφαιρο, δηλαδή προσπαθεί να αναβαθμιστεί. Δεν γίνεται να έχει και πάρα πολύ καλή διαιτησία. Δηλαδή, δεν είναι τέλεια η διαιτησία σου σε ένα, ναι, ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι. Ναι, δηλαδή ναι. Γίνονται λάθη και στην Ισπανία και στην Αγγλία και στην Ιταλία. Είναι πολύ φυσιολογικά τα λάθη και γίνονται υπέρ και κατά ολώνων. Δηλαδή, τα παρακολουθώ αλλά πολύ αντικειμενικά. Αλήθεια στο λέω τώρα. Δηλαδή, βλέπω ρε παιδί μου ότι και τον ΠΑΟΚ τον έχει ευνοήσει η διαιτησία και τον ΠΑΟΚ τον έχει αδικήσει. Το ίδιο σημαίνει και με την ΑΕΚ, το ίδιο και με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Και με τον Παναθηναϊκό έχει να τον ευνοήσει, να τον αδικήσει. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος μονίμως αδικημένος. Θεωρώ ότι αυτός που έχει καλύτερη ομάδα θα το πάρει και δεν υπάρχει γενικά το σπρώξιμο τύπου ότι πρέπει με το ζόρι, ξέρω εγώ, να κερδίζω. Δηλαδή, δεν έχω ομάδα και να κερδίζω. Νομίζω ότι οι καλές ομάδες κερδίζουν
σίγουρα τους παίζουν η διαιτησία. Το θεωρώ ότι και τον ΠΑΟΚ τον παίζει καλά η διαιτησία. Τον παίζει και την ΑΕΚ τον παίζει καλά η διαιτησία. Θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει παράπονο, γιατί παρακολουθεί και τον Ολυμπιακό πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει παράπονο για τη διαιτησία. Νομίζω ότι μου φαίνεται προκολικό όλο αυτό που κάνει. Νομίζω ότι είναι να κάνει καλύτερη ομάδα και ότι αυτά τα λάθη που κάνει στο παρελθόν τα πληρώνουν αυτή τη στιγμή. Και ήταν τεράστιο λάθος που διώξαν το Λεμονί. Εγώ έφυγα για να πάω στο νόμα τη με το Λεμονί, προπονητή ο Ολυμπιακός, στου μείον 5, νομίζω ήταν μείον 4. Και όταν βγήκα ήταν στο συν 1. Με μια ομάδα που την πήρε από άλλον που έκανε τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το διώξανε. Μου φάνηκε πάρα πολύ τραγικό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τα λάθη πληρώνονται και προφανώς θα βρουν και αυτή τη λύση να τα διορθώσουν. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Ού. Θα σου λέω λέξεις. Παρακαλώ. Και θα μου λες ποσοστό πόσο είσαι σε αυτό που θα σου λέω. Τι δίνω, είσαι 30%, 85%. Ναι, ακριβώς. Επί της 100, εντάξει. Επί της 100. Ναι. Αισιόδοξος. Αισιόδοξος. 100%. Θα βάλουμε γυαλί τώρα, πώς το βλέπεις. Νομίζω ότι θα βάλουμε γυαλί. Ναι, νομίζω ότι θα βάλουμε γυαλί. Σκληρός. Σκληρός. Σκληρός άνθρωπος. Σκληρός άνθρωπος. Όπω, πλέον ούτε 1%. Μηδέν. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι όσο τσαδιλάω, νομίζω όσο νευριάζω, κάποιες φορές μου γυρνάει το μάτι. Εντάξει, άμα μου πει, φίλε, sorry, ρε, το έχω καταπιεί, το έχω ξεχάσει το δεύτερο. Τσαντίζομαι πάρα πολύ εύκολα. Είμαι πολύ νευρικό. Αυτό πήγα να σου πω, νευρικό. Ναι, πάρα πολύ. Νευρικό. Ναι. Να ξέρω, στα τελευταία χρόνια που κάνει μεγάλη βελτίωση, είμαι 90%. Μόνο νευρικό. Με τη βελτίωση είσαι 90%. Ναι, ναι. Πιο πριν να δει που είναι. Οξύθυμο. Οξύθυμο. Με τη βελτίωση. Δεν ξέρω, πες με το upgrade. Όχι, έχω κάνει μεγάλη, έχω κάνει μεγάλη βελτίωση, είμαι στο 50%. Α, οκ. Πάλι καλά. Δεν το έχασα, έχω πολύ zen τύπου. Ναι, εντάξει, είναι... Ρε παιδί μου, είμαι zen γιατί... Ναι. Δεν θα τραγγελούμε, εντάξει, να χωρίσω να τραγγελούμε. Zen. Τι zen, πόσο zen είμαι. Ναι. Το 50% και το άλλο 50%. Α, Παναγία, πώς θα έχεις μπλέξει αυτό, πώς θα έχεις καταφέρει. Είναι η λογική, ρε παιδί μου, τρελού. Δηλαδή δεν έχει μια λογική τέτοιο. Ρομαντικός. Ρομαντικός. Μπορεί να με ξεφέρει, πόσο, 5, 2. Σε τι χρώματα βγαίνει. Πόσο τη εκατό. Κοίταξε, άμα ερωτευτώ πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ ρομαντικός. Ας πούμε λοιπόν ότι έχεις ερωτευτεί πάρα πολύ. Έχω ερωτευτεί πάρα πολύ. Κόβεις φλέβα. Είμαι ένα... 5%. Αλήθεια μόνο. Όχι, ξεπειράζω ρε. Δεν ξέρω τι εννοεί το ρομαντικό. Έλα τι εννοείς, ρομαντικό. Δεν ξέρω πώς το εννοεί το ρομαντικό εσείς. Μια γλυκιά κίνηση, να πας κάτι. Μόνο γλυκές κινήσεις κάνω. Μόνο, όλο γλυκά είμαι. Σου λέω ζαχαροπλαστή ολόκληρο. Πώς το εννοείς, κορίτσι μου, τώρα το γλυκό, δηλαδή τι εννοείται, γιατί δεν γυρίζετε. Σε τι ρομαντικό, άμα, εγώ είστε καταρχήν κορίτσι μου, είστε τρελές. Άμα είσαι ρομαντικό, άλλο δεν το θέλετε, δεν είναι το κολόπεδο. Άμα είναι πολύ κολόπεδο, δεν είναι καλό παιδί. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, δηλαδή. Εσείς δεν θέλετε δύο, 102 θέλετε να τρελέσετε. Και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αν θέλετε και ρομαντικό, τι λοιπά. Ναι. Και τα δύο μαζί. Ενθουσιώδη. 100. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που ενθουσιάζουμε εύκολα. Παρορμητικό. 100. Εφευρετικό. Εφευρετικό. Ναι. Τώρα πάει στο... στα όρια του καπάλα του καλάμι. Σ' άρεσε καλά μου. Έλα πες, θα σου πω μετά. Εντάξει, εφευρετικός πόσο. Πολύ, πολύ. Πολύ, όλο εφεύρω. Έλα, πόσο στο που μιλάς. Πολύ. Δεν ξέρω. 80. 80, ναι. Δημιουργικός. Δημιουργικός, ε. Εντάξει. Δημιουργώ πράγματα εκεί, ναι. Πόσο τοις εκατό και εσύ τώρα θέλεις πόσο τοις εκατό. Παίζω εξτρέμ από τα δεξιά εκεί και λες και έχω 10 σύστη, 3 γόνια. Γυναικάς. Περίμενα το ξαναπώ. Γυναικάς. Δεν τα παίζω το διαμήλυνα, ξέρεις. Εσύ πως αποφεύγει τις ερωτήσεις. Για τεχνικό λύκειο, για να κάτι φίλοι μου. Που κάνω για τις γυναίκες όλες τις αποφεύγει, βλέπεις έτσι. Όχι, δεν πει. Μου άλλες. Θα το δούμε τώρα για να μην απαντήσεις έτσι. Εν τω μεταξύ γίνεται συνέντευξη με καταπληκτικό καιρό, έτσι γιατί δεν το περίμενα. Έβρεχε όλες αυτές τις μέρες. Γιώργο. Άρια. Γυναικάς. Πόσο τοις εκατό. Πες το και να το μάθει ο κόσμος. Όπα, έβγαλε και το γυαλί, τώρα πήρε το σοβαρό. Ναι, ναι. Να ακούσουμε το ποσοστό, παρακαλώ. Άρια. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Θέλω να μου πεις ποσοστό, τοις εκατό, πόσο γυναικάς είσαι. Δεν απαντάω.
Δεν θέλω να απαντήσω στην ερώτηση. Δηλαδή δεν είναι εγώ το δικαίωμα να απαντήσω. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν σου απαντάω. Το βλέπω επειδή δεν μου απαντάς ότι είναι πάνω από 50-60-70. Τώρα βάζω πολύ. Ναι, καλά, σου είπα εγώ. Γυναίκε όλα μόνο σα σκέφτεσαι τα βγάζετε. Λοιπόν, θέλω να σταματήσω. Αλλά να σου πω ψέματα, να σου πω 3%. Θέλω να σταματήσω, σου πάνω μια δοκιμασία. Γιατί είσαι σκιά, ήταν σημαντικό. Για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Αχ, να βγάλουμε το γυαλί. Τέλεια, λοιπόν, θα το βάλω την πιο δύσκολη δοκιμασία του Γιώργου. Την πιο δύσκολη δοκιμασία που έχει κάνει τη ζωή του. Πάρε παιδί το κινητό σου. Ναι, πάρ το. Καμικά σα στείλω καμία βασιλιά. Όχι. Σε κλείδωσε το. Ωραία, μπες στο... Ποιος με πήρε τη Σουηδία. Μπες στο Instagram. Μπήκες, δεν θέλω να δω κάτι. Ναι. Πληκτρολόγησε, σε παρακαλώ. Άρια, κάτω, παύλα, F1. Άρια. Γλυκιά μου. Άρια, δεν είναι γερασιμίδες. Τέλεια. Πάτα follow. Εντάξει. Το πάτησα εγώ, κυρίες και κύριοι. Και αυτό πρέπει να κάνετε και εσείς για να μπείτε στους επόμενους διαγωνισμούς του SDNA, να κερδίσετε μία βόλτα εδώ μαζί μου. Εγώ τη μαμά μου δεν ακολουθώ και την αδερφή μου. Δεν μας απασχολεί, τώρα ακολουθείς και εμένα. Λοιπόν, και να κερδίσετε πλούσια δωράκια. Αυτά από τον αγαπημένο. Άμα σου κάνουν follow, κερδίζεις δωρά. Φυσικά. Γι' αυτό σε έχω βάλει μέσα, να κερδίσεις δωράκια κι εσύ. Μισό λεπτό κορίτσι μου, να σου πω ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό το κομμενάκι που βλέπετε εδώ, το σφυράει. Μπαίνεις, πατάς follow και έτσι πας και το δωράκι σου. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωτογραφία εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κομμάτι είναι αυτό, Θεέ μου. Πόσο γυναικάς μισό λεπτό, κάτσε να το διαγράψω. Πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, αλήθεια. Να είστε καλά. Καταρχήν σου αρέσει η βόλτα που σου έχω κάνει. Φυσικά. Μπράβο, χαίρομαι. Καλά, τι έλεγε, όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η βόλτα. Μ' αρέσει βασικά που σου μαθαίνει οδήγηση εδώ μετά από τόσο νερό χρόνια. Τι πλάκα ζει, εντάξει. Δεν είναι πλάκα να πρόβει μπλέκι λίγο. Το νόημα του συνεντευξιοζόμενου δεν είναι να απαντάει που θέλει. Γι' αυτό δεν γίνονται συνεντεύξει. Άμα τον απαντά, νομίζω θέλεις, στην θα τελευταία σου ερώτηση ήμασταν έτσι. Ποια και το. Κάτσε. Αν ξέρω αυτή ήταν η απάντηση στην τελευταία μας ερώτηση. Σε ρώτησα πόσο γενικά είσαι. Ο κύριος Αγγελόπουλος σκηνοθέτης έκανε καριέρα με αυτόν τον κύριο.